εξάσκηση των χειριστών των F-16 σε βολές πυροβόλων, αλλά και στη ρήψη βομβών είναι τακτική. Οι βολές είναι είτε εικονικές, είτε με τη χρήση πραγματικών πυρών για τα πυροβόλα και ειδικών εκπαιδευτικών βομβών για τον βομβαρδισμό. Οι βολές γίνονται τόσο στην Αγχίαλο, όσο και σε άλλα πεδία βολών στην Ελλάδα. Παρακολουθούνται από χειριστή που βρίσκεται σε πύργο ελέγχου και ο οποίος ενημερώνει τους χειριστές στα αεροσκάφη για το αποτέλεσμα κάθε βολής. Η ακρίβεια των σκοπευτικών του F-16 για οποιοδήποτε είδος βολής είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο εξομοιωτής πτήσεως του F-16 είναι διαφορετικός από τους αντίστοιχους των F-4 και Mirage 2000. Αποτελείται από τη μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, την κονσόλα ελέγχου για τον εκπαιδευτή και το πιστό αντίγραφο cockpit για τον εκπαιδευόμενο. Ο εξομοιωτής αυτός δεν έχει σύστημα κίνησης ούτε για την καμπίνα του cockpit, ούτε για το περιβάλλον. Εδώ ο εκπαιδευόμενος χειριστής παίρνει τις πληροφορίες του από τα όργανα του αεροσκάφους, όπως ακριβώς και στην πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτής από την κονσόλα ελέγχου έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης ή μάχης στον εκπαιδευόμενο και να παρακολουθεί τις αντιδράσεις του. Κάνε το FSB, θα κάνουμε ανακουπήσεις, βάλε master arm, raise wall test στα 40 ναυτικά μίλια και ετοιμάσου για ανακουπήσεις. Λοιπόν, έχεις δύο στόχους κατευθείαν μπροστά σου. Κατάλαβα, καθαρός. Συνέχισε το σετ, έχεις δύο στόχους. Περίπου στα 20 ναυτικά μίλια. Άγνωστο το ύψος. Τώρα έχω στόχο κατευθείαν μπροστά. 16 μίλια, 16 μίλια αναστέχεια. Αυτό είναι σωστό. Όχι. Ξανά και έτσι το βήμα, και έτσι το βήμα. Ευθεία είναι τελείως μπροστά σου, ευθεία. Εκεί ευθεία όπως είσαι, ευθεία. Έτσι συνέχισε στον πίσω, καλά πας στον πίσω, συνέχισε. Είναι η τρέλα όπως έχω, συνέχισε, μπαίνεις στα κινηματικά εδώ του φακέλου, κοίταξε να έχεις ήχο. Βάλ τον μέσα εκεί, οκ. Πολύ ωραία, αντιέτ, αντιέτ, σουτ, δύο. Εντάξει, κύριε, το έχω σταματήσει. Όπως και στις άλλες βάσεις της πολεμικής αεροπορίας, έτσι και στην Αγχίαλο, οι πτήσεις συνεχίζονται και μετά τη δύση του ήλιου. Συνήθως η απογείωση γίνεται χωρίς τη χρήση μετάκαψης, αφού η ισχύ του κινητήρα τους είναι τέτοια που το επιτρέπει. Όμως το θέαμα ενός F-16 που απογειώνεται με μετάκαψη μέσα στο σκοτάδι είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
άγρυπνα γεράκια της πολεμικής μας αεροπορίας είναι πάντα έτοιμα να υπερασπιστούν τους ελληνικούς εθέρες.